Αφού έχουμε επιλέξει τα αρχικά στοιχεία και τις τιμές του έργου μας, στην καρτέλα γενικά στοιχεία, μπορούμε να περάσουμε στη μοντελοποίηση της, του κτηρίου μας, στην καρτέλα κτηριακό μοντέλο. Στην καρτέλα αυτή θα δούμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας, εκτός από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία μπορούμε να βάλουμε και να μοντελοποιήσουμε την κάτωψή μας, αν δεν την έχουμε ήδη έτοιμη, και μία σειρά από υδραυλικούς υποδοχείς, θερμαντήρες και άλλα στοιχεία ίδρυψης. Αν θέλω για παράδειγμα εδώ να βάλω έναν υδρομετρητή, από τον οποίο συνήθως ξεκινώ την εγκατάστασή μου, κάνω κλικ, επιλέγω το εργαλείο και τον βάζω στο σημείο που θέλω. Βλέπουμε εδώ ότι βάζοντας ένα οποιοδήποτε στοιχείο, βλέπω ταυτόχρονα και, το, και την τριζιάστατη απεικόνησή του. Αν το επιλέξω, γίνεται πράσινο για να ξέρω ποιο είναι επιλεγμένο. Και με τον ίδιο τρόπο βέβαια μπορώ να βάλω και τα υπόλοιπα στοιχεία δουλεύοντας στο διδιάστατο, αλλά παράλληλα βλέποντας και την τρισδιάστατη απεικόνιση του κάθε στοιχείου. Στη διάθεσή μου λοιπόν έχω λεκάνες, νηπτήρες, ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και πολλά άλλα στοιχεία θα τα βλέπω και στο τρισδιάστατο και επιλέγοντας ένα από αυτά γίνεται πράσινο για να ξέρω ποιο έχω επιλεξει. Αν κάνω κλικ στο κουμπάκι της αυτόματης εστίασης, τότε επιλέγοντας κάποιο αντικείμενο στο διδιάστατο, αμέσως μου κάνει zoom στο, στο τρισδιάστατο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Για την τρισδιάστατη σχεδίαση, αν κάνω κλικ σε αυτό εδώ πέρα το κουμπί, τότε οι δύο οπτικές αλλάζουν μεταξύ τους και έχω στο μεγάλο παράθυρο την τρισδιάστατη απεικόνηση, την οποία μάλιστα μπορώ να τη δω και σαν περιστροφή, για να πάρω μια καλύτερη εικόνα του, του κτηρίου μου. Έχω επιλογές αν θέλω να το βλέπω σαν ισομετρικό ή προοπτικό και έχω και διάφορους τύπους προβολής, για παράδειγμα, μπορώ να, αν με βολεύει να το βλέπω με απόκρυψη ή σαν σειρματόπληγμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως να βολεύει να χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις δύο, αυτούς τους διαφορετικούς τύπους προβολής, αντί για το ρεαλιστικό, ο οποίο μάλλον είναι ο πιο χρήσιμος. Και έχω και βέβαια διαφορετικούς τύπους εδώ προβολής, αν θέλω να βλέπω από πάνω, από κάτω, δεξιά, αριστερά κτλ. Επανέρχομαι στο διδιάστατο, το οποίο βέβαια και από εδώ μπορώ να επιλέξω όσο είναι στο μικρό παράθυρο. Αν το επαναφέρω όμως στο μεγάλο παράθυρο, που συνήθως και εργάζομαι, και επιλέξω ένα από τα αντικείμενα αυτά, τότε βλέπω στο κάτω μέρος του τα στοιχεία του αντικείμενου αυτού, για, για παράδειγμα, το όνομα του αντικειμένου. Κάθε φορά που προσθέτω ένα αντικείμενο, αυτό παίρνει ένα όνομα, το οποίο βέβαια μπορώ να το αλλάξω. Ε, για παράδειγμα, στι γέρες, ξεκινάει με το πρόθεμα SHO από τη λέξη Sour, και είναι το πρώτο, οπότε έχει πάρει την τιμή 1. Αντίστοιχα για, τις, ε, για τα υπόλοιπα αντικείμενα. Και μπορώ να δω βέβαια σε ποιο διαμέρισμα και σε ποιο δωμάτιο ανήκει την οικογένεια και το μοντέλο του και στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, όπως η ελάχιστη πίεση εκροής, οι παροχές σε λίτρα ένα δευτερόλεπτο. Και αν θέλω εδώ, μπορώ να έχω και μία ετικέτα για το, για το αντικείμενο, είναι αυτή εδώ, μπορώ να τη μετακινήσω όπως θέλω εγώ. Συνήθως βέβαια πάει μαζί με το, με το αντικείμενο, αλλά μπορώ να την τοποθετήσω και σε άλλο σημείο, αν με βολεύει αυτό στην κάτωψή μου. Να βάλω και μερικούς θερμαντήρες για να τους δω. Πάμε τώρα να δούμε πώς προσθέτουμε τα αντικείμενα αυτά μέσα σε ένα δωμάτιο. Και την αυτόματη περιστροφή των υποδοχείων. Αν λοιπόν έχω μία κάτωψη, η συνήθιση ροή εργασίας είναι ότι ξεκινάω από μία κάτωψη, την εισάγω μέσα στο πρόγραμμα και εκεί πάνω πηγαίνω και τοποθετώ στα κατάλληλα σημεία του υδραυλικού υποδοχή, συλλέκτε κτλ. Εάν δεν έχω κάτωψη, μπορώ πολύ εύκολα να φτιάξω μία, μοντελοποιώντα το κτίριό μου με τείχους και ανοίγματα βέβαια αν θέλω. και θα πρέπει να ορίσω τα δωμάτια. Για να ορίσω δωμάτια έχω δύο τρόπους, είτε χρησιμοποιώντας την αυτόματη αναγνώριση δωματίων όπως αυτά περικλείονται από τείχους, όπως για παράδειγμα εδώ, ή μπορώ να φτιάξω και ένα οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο δίνοντας απλά την περιμετρική του πολυγραμμή. Αν τώρα έρθω και προσθέσω έναν υδραυλικό υποδοχεία, τότε Βλέπουμε εδώ ότι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που έχω είναι ότι καθώς πλησιάζω στα όρια του δωματίου, ο υδραυλικός υποδοχείας κάνει snap και περιστρέφεται, ούτως ώστε να βοηθηθώ στην πιο γρήγορη τοποθέτησή του. Αντίστοιχα και στα δωμάτια. Η λειτουργία της περιστροφής δουλεύει είτε έχω μόνο δωμάτιο, που συνήθω θα έχω αν έχω ξεκινήσει μια από, από μια κάτωψη, εκεί δεν χρειάζεται να προσθέσω τείχους, είτε αν έχω και τείχους και δωμάτια.